έξω και μέσα τελικού Champions League. Γι' αυτό θα κάνεις γρήγορα, έστω να μην μία όλα. Θα προσπαθήσω να κάνω γρήγορα. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα αναπτύξουμε σήμερα μια ουσιαστική ύλη. Αρχικά ήθελα να μιλήσω για συγκεκριμένα για ένα μεσοαστρική ύλη. Α, θα μην πηγαίνει. Hey, Ράσιμε, θα πηγαίνω, θα πηγαίνω. Λοιπόν, είχα μιλήσει για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της μεσοαστικής ύλης στις περιοχές ιονισμένων υδρογόνων που θεωρούνται ίσως από τις πιο σημαντικές, αλλά και να υπάρχουν, ας πούμε, όλοι οι φυσικοί, τα μαθηματικά και τα λοιπά, ας πούμε, τα πιο δύσκολα θέματα. Όμως η συνέχεια, όπως κοίταγα και τη μελετούσα, είδα ότι χάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του μεσοαστρικού, ας πούμε, θέματος. Και αν δεν τα δεις όλα μαζί, πώς αλληλεπιδρούν, δεν μπορείς να κατανοήσεις, ας πούμε, το πώς ίσως τη σημασία τους που έχουν για τη δημιουργία της ζωής στο σύμπαν. Και γι' αυτό αποφάσισα να πω σχετικά επιφανειακά, αυτό είναι αλήθεια, για όλα σχεδόν τα είδη μεσοαστρικής ύλης. Και προχωράμε. Σε μια διάλεξη, οπότε πραγματεύετε ποια είναι τα έννοια της μεσοαστικής ύλης, τα διάφορα χαρακτηριστικά του καθενός, κάποια στοιχεία για το πώς θα παρατηρούμε σε ποια μήκη κύματος κτλ. Και ποια είναι τη σημασία τους για τη δημιουργία της ζωής, αυτό που ανέφερα και πριν. Πολύ εισαγωγικά και μην πέταξε ντομάτες, γιατί οι περισσότεροι όλοι φαντάζομαι ξέρετε, είναι ας πούμε ο ήλιος μας, το αστέρι μας. Από 4 έτη φωτός και μετά υπάρχουν άλλα αστέρια, τα γειτονικά αστέρια. Όλα αυτά τα αστέρια που είναι 200 δισεκατομμύρια από την γαλαξία μας. Όπου τα αστέρια με τη μεσοαστρική ύλη και τα αστερικά πτώματα από την γαλαξία. Η μεσοαστρική ύλη, νομίζω εντάξει το λέει και το όνομά της, είναι ο χώρο, είναι η ύλη που βρίσκεται μεταξύ του. Που βρίσκεται στο χώρο μεταξύ των αστεριών, αέρια και ύλη κυρίως. Χαρακτηριστικά βασικά είναι η εξαιρετικά χαμηλή πυκνότητα που έχουν, η ανομοιογενής κατανομή. Μπορεί να τα βρει σε όλα τα είδη και σχήματα και σε πιο πιθανές περιοχές του γαλαξία. Η αναλογία μάζας, αν το δούμε έτσι, το 99% όλη του γαλαξιακού, της γαλαξιακής μεσοαστικής ύλης είναι αέριο ή πλάσμα, δηλαδή ιονισμένο αέριο, και μόνο το 1% είναι σκόνη. Βέβαια αυτό το 1% για κάποιους που δράσουμε στο φυσικό θα μπορούσε να φαίνεται εντελώς ασήμαντο, αλλά στην πραγματικότητα αν δεν υπήρχε αυτή η σκόνη, το ελάχιστο αυτό μέρος σκόνης, ίσως να μην μπορούσε να μην υπήρχαν εμείς. Και αυτό το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, και τα 3/4 αναλογικά είναι υδρογόνο και το 1/4 ήλιο, με μια πολύ μικρή πρόσμηξη, ας πούμε, άλλων στοιχείων, το βαρύτερο στοιχείο του σύμπαντος. Λοιπόν, οι μεσοαστρικοί ύλη σχηματισμοί μπορούμε να τα αφήσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτή η κατηγοριοποίηση έγινε από πολύ παλιά και εξαρτάται από πώς τα βλέπαμε, πώς βλέπαμε τους σχηματισμούς της μεσοαστρικής ύλης, όταν ακόμα έχουμε μόνο τα οπτικά τηλεσκόπια. Βλέπαμε στο οπτικό μέρος του φάσματος. Φωτεινά νεφελώματα, σκοτεινά νεφελώματα. Νομίζω καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τα λένε έτσι. Θα δείξουμε και φωτογραφίες. Τα φωτεινά νεφελώματα ανήκουν, σε αυτά ανήκουν οι περιοχές του ιονισμένου υδρογόνου, αυτές οι σημαντικές περιοχές που είπα, είναι νεφελώματα εκπομπής κυρίως κατά κύριο λόγο. Τα νεφελώματα ανάκλασης, όπου γι' αυτά έχω από πολλά, είναι. Θα λέγαμε ότι είναι κυρίως αποτελείται από ψυχρό αέριο και σκόνη, και ένα μείγμα σκόνης. Και αντανακλούν, αυτό το πράγμα απλά να αντανακλούν το φως των δίπλα αστέρων, των πυκνών αστέρων. Και αν πάρουμε, ας πούμε, το φάσμα απορρόφησης, θα δούμε ότι είναι στην πραγματικότητα, από εκεί το ανακάλυψαν, το φάσμα του ενός διπλανού αστεριού που το αντανακλά. Τα πλανητικά νεφελώματα, όπου είναι τα αστρικά πτώματα, τα αστρικά απομεινάρι που έχει παραμείνει από έναν αστέρα με μάζας έως μέχρι 1,4 της ηλιακής, γνωστά πράγματα. Και τα υπολείμματα υπερκαιροφανών, είχε μιλήσει και ο Νικόλας Καβαλιέρο πριν κάνα μήνα, όταν ήταν για αυτά, όπου είναι τα υπολείμματα αερίου που παραμένουν από μια έκρηξη σούπερνόβα μεγάλων αστέρων, βρέχαμε από μεγάλους αστέρες με πολύ μεγάλη μάζα, πάνω από
3,5 ηλιακές μάσες, 4, στο τελευταίο στάδιο ζωής τους. Λοιπόν, τα σχεδιάμε φαινόματα, νέφη του τετέρου υδρογόνου, από εκεί ξεκινάνε όλα, θα έλεγα, γιατί το πιάθρο συστατικό στο σύμπαν που δημιουργήθηκε με τη μεγάλη έκρηξη κατά αναλογία, ας πούμε, 75% αν θυμάμαι καλά, ήταν το υδρογόνο, άτομα υδρογόνου, πολύ απλά, τα μοριακά νέφη, θα μιλήσουμε για αυτά συνέχεια, και τα νέφη της μεσοαστικής σχόλης που λέει, είχαμε πει ότι αποτελούν το 1%. Λοιπόν, και αν τα βλέπετε έτσι με αυτή τη σειρά, εγώ θα πω με την ανάποδη σειρά εντελώς, γιατί ίσως τα πιο σημαντικά που ξεκινάνε όλα είναι τα σκοτεινά νεφελώματα, που καταλήγουν σε φωτεινά νεφελώματα. Καταρχήν να τα δούμε μία οπτικά, να τα βάλουμε σε μία ώρα πώς είναι. Τα νεφελώματα εκπομπής ή περιοχές ιονισμένου υδρογόνου, όπως το νεφέλωμα του Ορίωνα, λέγονται έτσι γιατί εκπέμπουν γραμμικό φάσμα εκπομπής. Καλώς την άδεια. Καλώς την άδεια. Πριν από εδώ θα φτάζει κιόλας. Πριν να σου πω. Τουλάχιστον φέραμε και 2-3 άτομα γλυκά σήμερα, κάτι. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια για αυτά. Αυτά θα και εδώ στον αετό των εφαίλωματα αετού. Φωτεινά νεφελώματα μπορούμε να τα δούμε μέσα από τηλεσκόπιο στο οπτικό μέρος. Είναι πολύ θερμά αέρια. Πλανητικό νεφέλωμα, το ρίχνει βιουλά το B57. Υπολείμματα υπερκιοφάνα από, την έκρηξη. Μια σφαιρική κατανομή που ευθύνεται. Αυτό είναι το Veil. Εδώ το Crab Nebula. Πιο συγκεκριμένα για τα χαρακτηριστικά θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά. Σκοτεινά νεφελώματα. Όπως βλέπετε, ένα σημείο, ας πούμε, όταν οι παλιοί αστρονόμοι κοίταγαν στα σημεία του ουρανού, βλέπαν ξαφνικά κάπου εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν πάρα πολλά αστέρια να υπάρχει μαύρο κενό. Νομίζανε για πάρα πολλούς λόγους ότι γίνεται αυτό. Τελικά είναι σκόνη η οποία δεν αφήνει το φως να περάσει, να διαχυθεί. Και εδώ, εδώ είναι μια μίξη βέβαια. Το νεφέλωμα το σκοτεινό είναι το κεφαλή του ύπου, όπως βλέπουμε στον Ορίωνα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ξεκινώντας από τη μεσοαστική σκόνη, το τελευταίο που δείξαμε, όπου είναι πολύ, πολύ ψυχρό και πολύ γενικά σχετικά αραιό. Πολύ αραιό μείγμα σκόνης που υπάρχει μόνο σε, σε μικρά σφαιρίδια, όπως θα λένε τα σφαιρίδια του Μποκ, όπως θα έχει μελετήσει ο Μποκ, σε διάφορες περιοχές. Αυτό παρατηρούμε όταν βλέπουμε μέσα από ένα, από ένα νέφος μεσοαστρικής σκόνης. Μπορεί να δούμε ένα αστέρι από πίσω, αλλά θα το δούμε, όπως βλέπετε στην δεξιά εικόνα, να έχει μετατοπισμένο, λέει, red light is slightly reduced. Βλέπουμε, να το βλέπουμε λίγο πιο μπλε γενικά. Blue light, greatly reduced εκεί. Συγγνώμη, κόκκινο, λίγο πιο κόκκινο. Αυτό είναι το ίδιο, γιατί σκεδάζεται το φως. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο φαινόμενο με την... και γιατί, ας πούμε, ενώ φωτίζεται η γη από ένα κίτρινο ήλιο, έχουμε μπλε ατμόσφαιρα, έτσι, την ημέρα. Λοιπόν, κάτι σημαντικό για αυτά είναι ότι πως μετράμε την απόσβεση που κάνουμε, δηλαδή την απορρόφηση του φωτός. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Το παίρνουμε μια φωτογραφία που ελέγχει στο οπτικό μέρος του φάσματος και μετά το παίρνουμε στο ραδιοφωνικό μέρος του φάσματος, το ίδιο ακριβώς ημέρες. Λοιπόν, το οπτικό, τα φωτόνια του οπτικού μέρους έχουν τέτοιο μήκος σχήματος, περίπου ίσο με τα σωμάτια της σκόνης και γι' αυτό το λέω σχεδάζεται. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, τα ραδιοφωνικά κύματα έχουν πολύ μεγάλο μήκος σχήματος και γι' αυτό το λόγο μπορούν να περάσουν πολύ άνετα μέσα από τέτοια ήδη νεύθη σκόνης. Και γι' αυτό και αποτελούσε πονοκέφαλο για πολλά χρόνια όταν καλύφθηκαν στο τέλο γιατί δεν μπορούσαμε να τα μελετήσουμε. Ας είναι καλά η ραδιοστρομία, όπως σας συμφωνήσει ο κ. Ζαφυρόπουλος, φαντάζομαι. Θα συμφωνείτε. Καλά, δεν έχω δει πάλι το τέλο τη αστρονομία. Λοιπόν, το τελευταίο και σημαντικό πράγμα να αναφέρω για αυτά τα μεσοαστική σκόνη είναι το εξή, ότι τα dust clouds, ξέρω από πού αγγλικά, είναι ότι βρίσκονται, δεν βρίσκονται κυρίω μόνο, αλλά βρίσκονται αυτά μικρά σφαιρίδια ή ανεμιγμένα τέλο πάντων, μέσα σε όλε τι άλλε περιοχέ. Δηλαδή του
του ιονισμένου υδρογόνου, του ατομικού υδρογόνου, τον, του ουδετέρου υδρογόνου και του ιονισμένου και των μοριακών νεφών. Και γι' αυτό θα δούμε τη σημασία του μετά στο δεύτερο μέρος που θα είναι για τη δημιουργία της ζωής. Περιοχές του ουδετέρου υδρογόνου, όπου όταν ας πούμε πρωτοφτιάχτηκαν οι γαλαξίες και δεν υπήρχαν κατά πρώτα αστέρια, υπήρχε απλά, ο γαλαξίας ήταν ένα μεγάλο νέφος υδρογόνου, το τέλειο υδρογόνου, μέχρι και τα πρώτα στέλη. Τι μπορούμε να πούμε για αυτά. Γενικά, μετά που μελέτησαν ότι υπάρχουν δύο είδη, αυτό δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία, απλά ότι υπάρχουν οι ψυχρές και πυκνές περιοχές, που μεγάλη επιπλότητα, και οι θερμές, βλέπετε δηλαδή, διαφορά 100 Κέλβιν με 10.000 Κέλβιν, οι θερμές και αραιές περιοχές. Μέσα σε αυτά τα περιοχές του H1, του ουδετέρου υδρογόνου, H1 είπα. H1, λοιπόν, οι περιοχές του ουδετέρου υδρογόνου και δημιουργούνται όλα τα αστέρια. Και θα τα δούμε λίγο πιο μετά. Απλά αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι πάλι η διαδικασία παίζει το ρόλο τη. Η παρατήρηση στο οπτικό μέρος του φάσματος ήταν σχεδόν αδύνατη. Μπορούσαμε να δούμε τις τεχνικές που είχαμε μέχρι το 1920-30 σε πολύ κοντινές αποστάσεις και αν μας και ανάλογα με το φως που έπεφτε πάνω τους, ήταν τις περιοχές αυτές, γιατί δεν αυτό πολύ κάποιο φως. Και η παρατήρηση έγινε δυνατή όταν ανακαλύφθηκε η γραμμή το 21% του υδρογόνου, όπου αφού όλη η καριέρα μας δεν θα μιλήσουμε για αυτά, έτσι όπως είναι λίγο πολύ προκόμενο υπέρβλεπτη η φύ. Απλά ότι πάλι το ραδιοφωνικό φάσμα μας σώζει και εδώ. Αν παίζει να κάτσεις εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Κοιτάξτε, δεν θα πάω για το θάμα. Λοιπόν, για τα μωρία κανένα. Δεν με βοηθάς. Θα κάνουμε μοντάζ έτσι εδώ. Ναι, αν μπορεί να στέκετε λίγο, ναι, λίγο δεξιότερα. Τα μοριακά νέφη. Εδώ μπροστά. Μπροστά στον υπολογιστή σου. Είναι δύσκολο. Πες να είσαι λίγο στα ημίχρονα. Προσπάθησε την προσοχή. Λοιπόν, τα μοριακά νέφη. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιος θα βλέπουν πίσω, αλλά τέλος πάντων. Αν ενοχλεί, ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα μας πούμε στη διάρκεια. Εκεί είναι πολύ ωραία. Τα μοριακά νέφη. Κάνω πολύ ωραία. Έχουμε τις περιοχές του ουδετέρου υδρογόνου που δείξαμε πριν. Δηλαδή, απλά νέφη από άτομα υδρογόνου. Και τα μοριακά νέφη προκύπτουν κυρίως μέσω αυτών. Έχουμε αρχικά ένα άτομο υδρογόνο, ένα άλλο άτομο υδρογόνο που μπορεί να ενωθούν και φτιάξουν το μοριακό υδρογόνο, το H2 που βλέπουμε. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ μικρές, 20-50 Κέλβιν, πολύ ψυχρά αέρια. Και τι γίνεται εκεί λοιπόν. Είναι πολύ σημαντικά τα μοριακά νέφη, διότι αλληλεπιδρώντας το μοριακό υδρογόνο με την κοσμική ακτινοβολία, με πυρήνες, με πρωτόνια στην ουσία, δημιουργούνται ιόντα και αυτά τα ιόντα μετά αλληλεπιδρούν με άλλα στοιχεία, οξυγόνο, άσωτο κτλ. Και φτιάχνουν διάφορες μοριακές ενώσεις. Αυτές γενικά τα μόρια, τα πάλι στο ραδιοφωνικό φάσμα έγινε η επανάσταση όταν τα παρατηρήσαμε. Και το σημαντικό είναι όμως τι μόρια υπάρχουν. Έχουν ανακαλυφθεί πάνω από 50 είδη μόριων και γενικά πάνω από 100 φασματικές γραμμές, μπορεί και 200, ίσως είναι παλιά αυτά τα στοιχεία. Ναι, στη βασικά πρέπει να είναι πάνω από 100 πρέπει να γράψω και άλλα τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι οι αστρονόμοι νόμιζαν ότι υπάρχουν μόνο άτομα κάποτε στο σύμπαν, όταν ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχουν και μόρια, ήταν μια πραγματική ανακάλυψη γιατί ίσως οδήγησε έτσι κάποια σκέψη για το φαινόμενο της ζωής. Μπορούμε να δούμε σε αυτό το πίνακα τα πολύ σημαντικά μόρια που φαντάζομαι ότι τα αναγνωρίζετε. Εντάξει, είναι χωρισμένα σαν όργανα και οργανικά. Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πολύ καλά τη χημεία, αλλά βλέπουμε ας πούμε την αμμονία, οξύδια του θείου, φορμαλινίδη, μονοξίδια του άνθρακα και διάφορα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι από τα πολύ απλά, αρχικά ανακαλύπτουμε πολύ απλά μόρια και σιγά σιγά όσο καλυτερεύουν τα όργανα μας και ειδικά της αεροστερομίας, όλο και πιο πολύπλοκα. Μέχρι που έχουμε φτάσει σήμερα στο σημείο να λέμε ότι υπάρχουν μακρομόρια ας πούμε, στο διάστημα και ότι αυτά που βλέπουμε είναι ένα μικρό μέρος και ακόμα δεν έχουμε την ικανότητα να τα δούμε. Αλλά εδώ πρέπει να πω τώρα ότι καταρχήν μόνο θα μπορούσα να γίνει μια ομιλία για τα μοριακά νέφη και να εξηγήσουμε τον τρόπο που δημιουργούνται κάτι δύο αδύνατον, σήμερα τουλάχιστον. Και
γενικά, ξέρεις τι θέλω να πω, τι λέω στην αρχή. Για τη ζωή. Ναι, εκτός αυτού. Ναι, τέλος πάντων. Και για τη σημασία της εικόνας αμοριακά ανέφερε, όπως βλέπετε με το ρυθματικό εκεί. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, το μοριακό υδρογόνο και όλα τα μόρια, αυτά τα που βλέπουμε, θυμήθηκα τι θα πω, ότι δεν δημιουργούνται, ότι ακόμα οι επιστήμονες έχουν κατασταράξει τον πλήρης μηχανισμό όλο αυτό το μακρομορίο, των πολύπλοκων μορίων. Έχουμε θεωρίες και ειδικά από κάποια μόρια και μετά δεν έχουμε καν θεωρίες. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς ακριβώς δημιουργούνται. Απλά βλέπουμε ότι υπάρχουν. Σπαθώ, θα δείξω το μέλλον γι' αυτό. Για τις μέσα της εικόνας. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι το μοριακό υδρογόνο, που από αυτό ξεκινάνε όλα, δημιουργείται πάνω στους κόκκινους σκόνες. Αυτό το 1% που είπαμε ότι είναι ισορροπημένο στο γαλαξία, ας πούμε, υπάρχει σκόνη μέσα, σαν δημιουργεί μείγμα στις περιοχές του δετέρου υδρογόνου. Οπότε, η σκόνη παίζει στον καταλύτη για να δημιουργηθούν τα μόρια. Και τα πολύπλοκα μόρια δημιουργούνται και οι επιδράσεις στην κοσμική αυτοκολλία που δημιουργούν συνεχώς τα νέα μεγάλα μόρια, δημιουργούνται πάνω σε αυτούς τους κόκκινους σκόνους. Και το θέμα είναι γιατί έχει σημασία. Εκτός από αυτό, σημασία έχει ότι προστατεύουν τα μόρια για να επιζήσουν, συσταγωγικά επιζήσουν. Αν δεν υπήρχε αυτή η σκόνη, η περιόδους αυτοκολλία που υπάρχει διάχυτη από τους μεγάλους αστέρες φασματικού τύπου Ωμικρόν και Μπέ στο γαλαξία ή κοντά σε, αυτές τις, σε αυτά τα νέφη, καταστρέφει πολύ γρήγορα αυτά τα μόρια. Δηλαδή, όπως διάβασα σχετικά, όλα αυτά τα μόρια σε έναν χρόνο σε κάπου 100 χρόνων, αν δεν υπήρχε σκόνη. Όμως η σκόνη τα προστατεύει μέσα σε διάφορα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρο, πρέπει να πάμε εκεί για να το δούμε. Θεωρούμε ότι δημιουργεί, ας πούμε, προστατευτικά κουκούλια, τα οποία κάνουν από 100 χρόνια, αυξάνουν τον χρόνο ζωής στα 1 εκατομμύριο με 10 εκατομμύρια χρόνια. Οπότε, πολύ καλά καταλαβαίνουμε ότι αν δεν υπήρχε σκόνη, τα μόρια δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν για πολύ καιρό. Οπότε, πώς, ας πούμε, υπάρχουν, φτιάχνουν πολυπλικότερες ενώσεις που είμαστε κι εμείς ήδη μετά από κάποια στιγμή. Όταν όμως έχουμε 10 εκατομμύρια χρόνια και 20 εκατομμύρια χρόνια, τότε ίσως καταλαβαίνω ότι γίνεται πιο εύκολο. Λοιπόν. Προχωράμε τόσο σε κάποια σημαντικά περιοχές ιονισμένου υδρογόνου, στις πιο σημαντικές περιοχές, όπως είπα. Η δημιουργία μιας περιοχής ιονισμένου υδρογόνου οφείλεται στην αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας κάποιων τύπων άστρων που δημιουργούνται μέσα στα μοριακά νέφη ή στα νέφη του δετέρου υδρογόνου. Ναι, στα νέφη του δετέρου υδρογόνου. Το θέμα είναι. Εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ιονισμένου υδρογόνου, νεφελόδους ιονισμένου υδρογόνου. Και πόσο μεγάλες, για σου Γιώργο, είναι οι περιοχές αυτές, πόσο ας πούμε καταλαβαίνω σαν γαλαξία. Βλέπετε εδώ στο ΜΗ 33 που οι περιοχές H2 καλύπτουν πολύ μεγάλο μέρος του. Ακόμα και τώρα που μετά από τόσα δισεκατομμύρια χρόνια που δημιουργηθεί ο γαλαξίας. Εκεί θα δημιουργηθούν και τα νέα άστρα. Εδώ είναι ο μηχανισμός της δημιουργίας αυτής. Έχουμε ένα αστέρα τύπου Ωμικρόν ή Μπέ, να το δείξω και στο διάγραμμα HR. Είναι πάνω αριστερά αστέρες, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι μεγάλοι γαλάζιοι γίγαντες, όπου ακτινοβολούν, όταν είναι πρωτοαστέρες και μετά και στη ακολουθία, ακτινοβολούν στο υπεριόδες. Το μέσο του φάσματος τους, της ακτινοβολίας τους, είναι στο υπεριόδες μέρος του φάσματος. Και τα φωτόνια που εκπέμπουν έχουν ενέργεια μεγαλύτερη από 13,6 ηλεκτρόνιο βολτ, που αποτελεί το. Και από τον Ελληνίκο. Ναι, ωραία. Την ενέργεια ιονισμού του υδρογόνου. Οπότε πολύ απλά τα φωτόνια αυτά διεγείρουν, ιονίζουν το γύρω-γύρω από τον αστέρα. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι οι περιοχές της υδρογόνου δετέρου είναι πάρα πολύ μεγάλες ειδικά. Και μέσα σε ένα τέτοιο νέφος μπορεί να δημιουργηθούν χιλιάδες αστέρια, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και εκατομμύρια. Σίγουρα χιλιάδες. Και όλα αυτά που δημιουργούνται σίγουρα δεν είναι και του
φασματικού τύπου όμικρον ή μπε που έδειξε να καλέσει γίγαντες ή υπεργίγαντες, μπορεί, γιατί είναι τα επισφανιότερα. Ξέρουμε πια από στατιστικές μελέτες ότι τα αστέρια τα περισσότερα που δημιουργούνται κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι σαν τον ήλιο μας και μικρότερα, ερυθρινά. Λοιπόν, η σφαίρα συσσαγωγικά, γιατί θα δούμε ότι είναι ακριβώς σφαίρα, που δημιουργείται γύρω από τον αστέρα, του που ιονίζει τον έφος, λέγεται σφαίρα Στρέμγκρεν. Ευτός σε καλά προφορά. Έχει και τα διαλυτικά από πάνω, οπότε είναι Στρέμγκρεν. Νάστερ, που ξέρει γερμανικά. Τέλος πάντων. Δανός είναι Στρέμγκρεν. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ας πούμε σε αυτή τη σφαίρα τώρα. Η αυτήνα της δεν έγραψε τους ακριβούς τύπους από προκύπτουν. Όλα προκύπτουν από μια εξίσωση ιονισμού που πολύ απλά μας δίνει, περιληπτικά μας λέει ότι ο αριθμός των φωτονίων στην περίοδο της εκτοβολίας πρέπει να είναι ίσως με το αριθμό των ανασυνδέσεων που συμβαίνουν στον ομάδο του χρόνου και όταν γίνει αυτό έχουμε και την ισορροπία του εξωτερικού νεύθους του δεδρομού με το εσωτερικό που είναι το νεύθος της σφαίρας πέμπτη. Βλέπουμε ότι είναι σαν τη μέτρα βέβαια, βλέπετε 10 στην 16 έως 20. Εντάξει, είναι κάποια έτη φωτός, μερικές φορές θέλει ακόμα σύστημα, όχι, τι λέω. Μπορεί να φτάσουν 10 με 20 φορές τη διάμετρο του ηλιακού μας συστήματος. Πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή. Μήπως έτη φωτός. Όχι, δεν, φτάνουν κάπου, μπορεί να φτάσουν στα 1-2-3 έτη φωτός. Γι' αυτό είπα και το είπαμε ηλιακό σύστημα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Ο χρόνος δημιουργίας αυτής της περιοχής υπολογίζεται θεωρητικά ότι είναι στα 15η έτη. Χρόνος μικρός σε σύγκριση με το χρόνο ζωής των περιοχών που είναι, βλέπετε, 1 εκατομμύριο έως 10 εκατομμύρια έτη. Ακριβώς δηλαδή ο χρόνος ζωής των αστέρων τύπου OIB, των γαλάζιων υπηκάτων, που ξέρουμε ότι όσο πιο μεγάλο είναι αστέρι, τόσο πιο γρήγορα και τα καύσιμά του, οπότε και τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει στο τέλος της ζωής του. Λοιπόν, εντάξει, έχω κάνει πράγματα και για τη φυσική αυτών των περιοχών. Είναι λάθος να λέμε, στην αρχή προσεγγίσεις, να λέω ότι είναι μόνο... ότι είναι μόνο από... αποτέλεται μόνο από υδρογόνο. Στην πραγματικότητα υπάρχει και πολύ ήλιο, το ήλιο είναι κάπου 25% σε αυτές τις περιοχές, κάτι που αλλάζει εντελώς τη θεωρητική μελέτη των περιοχών αυτών. Δεν είναι σχεδόν υδρογόνο. Στην πραγματικότητα βλέπετε ότι έχει ήλιο και μικρά ποστά οξυγόνου, νέου, άνθρακα και πυρητίου. Θείου, συγγνώμη. Από αυτά, όπως βλέπετε, το ήλιο έχει τη σημαντικότερη επίδραση και αυτό το βλέπουμε σε αυτό το διάγραμμα. Βλέπετε, ας πούμε, ανάλογα με το πόσο με τον αστέρα ή μπέ ή όμικρο, πόσο διαφορετική είναι η μεταβολή. Αν μάθουμε, ας πούμε, αστέρα μπέ, όπως λέγαμε πριν, τα πιο θερμά στο σύμπαν, τότε θα δούμε ότι λίγο ήλιο να έχουμε, ιονίζεται και το ήλιο. Δηλαδή, φτάνουμε να έχουμε μια σφαίρα Στρέμγκρεν, όπου για ένα μικρό ποστό είναι σχεδόν ιονισμένο όλο το ήλιο και μαζί με το υδρογόνο. Το βλέπετε κάτω, δεξιά, αριστερά. Λοιπόν, κάτι ακόμα σημαντικό είναι ότι αυτοί οι αστέρες, οι ΟΗΠΕ, χρειάζονται, βλέπουμε, κάπου 10.000 χρόνια μέχρι να μπουν στην κύρια ακολουθία που είναι η κύρια ζωή των άστρων, κατά τη διάρκεια το οποίο εκπέμπει αυτοβολία, αλλά όχι στους περιόδους, όταν είναι πρωτοαστέρας, εκπέμπει έχουμε την πίεση ακτινοβολίας, δημοσία, από το ηλιακό άνεμο, σωμάτια. Αυτά τα σωμάτια αρχίζουν, σπρώχνουν το ουδέτερο υδρογόνο. Και οπότε καταλαβαίνει να έχουμε ένα κουκούλι, μια σφαίρα που δεν υπάρχει τίποτα. Και μετά αρχίζει ο ιονισμός. Όταν μπει και η ακολουθία γίνεται η σφαίρα Στρέμγκρεν που σας έδειξα πιο πριν. Λοιπόν, ένα παράδειγμα παρατησιακό είναι αυτό, το νεφρόνιο της Ροζέτας, όπου στο κέντρο του υπήρχε κάποιος πρωτοαστέρας και η πίεση ακτινοβολίας βλέπετε δημιούργησε ένα κενό. Δεν είναι σκοτεινό νεφέρμα, ένα κενό. Έφτιαξε ένα σφαιρικό σχεδόν κουκούλι το οποίο δεν έχει τίποτα. Όταν αυτός ο αστέρας μπήκε ή θα μπει, δεν έχω ψάξει ακριβώς την κατάσταση τώρα, στην κύρια ακολουθία και θα αρχίσει να εκπέμπει τα φωτόνια στους υποριώδες, θα αρχίσει να δημιουργείται, να ιονίζει και το υδρογόνο και να δημιουργήσει τη σφαίρα Στρέμγκρεν.
Λοιπόν, κάτι τελευταίο για την πρώτη-τελευταία μάλλον, για τη φυσική τους, για την ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Γεια σου, Ραφαήλ. Πέρα από τα πάντα που. Στην πραγματικότητα, λόγω των προσμίξεων της σκόνης των άλλων στοιχείων, βλέπουμε τελικά ότι ότι πυκνώνεται είναι η πλάση. Όχι αυτή που υπολογίζουμε θεωρητικά. Και οπότε μεγαλύτερη πίεση και μεγαλύτερη θερμοκρασία κατά δύο τάξεις μεγέθους. Αυτό αλλάζει τα πάντα στη μελέτη του προβλήματος. Και βλέπουμε, τέλος πάντων προκύπτει, εντάξει υπάρχει απόδειξη, δεν την κάνουμε τώρα, ότι η τελική σφαίρα στρέμματος περικλεί 200 φορές περισσότερο ιονισμένο αέριο από ότι η αρχική που λέγαμε. Για να καταφέρουμε να έχουμε υδροδυναμική ισορροπία και να έχουμε σταθερότητα στο σύστημα. Αυτό σημαίνει δηλαδή 30, αν θυμάμαι καλά, αν σας έδειξα σε μια αρχική αυτήνα, στην πραγματικότητα είναι 30 φορές παραπάνω που δημιουργείται. Λοιπόν, και τέλος ότι οι περιοχές αυτές δεν έχουν σφαιρικό, το ιδιωτικό χρόνο, δεν έχουν σφαιρικό σχήμα, για άλλη φορά ψέματα τελικά, είτε λόγω της μη σταθερής πυκνότητας που ανέφερα, είτε λόγω των μοριακών νεφών που έχουν δημιουργηθεί έξω από τις περιοχές αυτές και αλλιώς τη γεωμετρία τους. Στην ουσία, αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι στην αρχή έχουμε περιοχή ουδετέρων υδροβόνων. Στην περιοχή αυτή δημιουργούνται τα μοριακά, κάποια συγκρότητα μοριακών νεφών. Όταν δημιουργούνται οι αστέρες, οι O, οι B, δημιουργούνται πάλι μέσα στο ίδιο οι περιοχές ιονισμένων υδροβόνων. Οπότε στο τέλος τα έχουμε όλα μαζί, είναι μία μίξη. Λοιπόν, κάτι που είναι και πολύ σημαντικό, που θα δούμε πιο μετά. Και τέλος, για την ακτινοβολία που παίρνουμε, το οπτικό φάσμα των περιοχών του ιονισμένου υδροχώνου περιέχει κυρίως γραμμές εκπομπής της σειράς Balmer στο οπτικό. Της HR που είναι το έλεγχο, όπως φαντάζομαι ξέρουμε, και από τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε σε αεροστατική αστυνομία, το κυανοπράσινο που είναι το HV. Λοιπόν, γενικά, εδώ έχουμε και ένα διάγραμμα του σταθμού ενέργειας, γενική φυσική, όπως βλέπουμε, απλά να πω ότι η σειρά Balmer είναι οι γραμμές εκπομπής που έχουμε όταν από την αποδιέργηση ενός ηλεκτρονίου από κάποια στάθμη μεγάλης ενέργειας φτάνει καταλήξη στάθμη με ενίσχυο D. Λοιπόν, βλέπετε, δεν έχω και ποτήκι να δείχνω εδώ. Τέλος πάντων, βλέπετε την HA στο κέντρο HB, τα HG που λέει. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι από κάποια υψηλή στάθμη ενέργειας συνήθως με δύο. Η μελιώδη είναι εδώ. Συγγνώμη. Λοιπόν. Οπότε ξέρουμε και, και ποιο είναι το χρώμα που βλέπουμε στο οπτικό μέρος του φάσματος. Στα γρήγορα λοιπόν περάσαμε τις περιοχές H2 και προχωράμε σε πλανικά νεφελώματα που δεν θα πω πολλά. Αυτά που ανέφερα και πριν. Μόνο να πω σχετικά με το νεφέλωμα ότι πάλι έχουμε γραμμικό φάσμα εκπομπής όπως στις περιοχές ιονισμένου υδρογόνου, αλλά έχουμε υψηλότερο βαθμό ιονισμού και γενικά έχουμε και ιονισμένο ήλιο και άλλα στοιχεία. Και γενικά ότι από τη στιγμή που έχει προέρχεται μια έκρηξη έχουμε την εξεδόνηση των στοιχείων στο διαστρικό χώρο και τον εμπλουτισμό με βαρύτερα στοιχεία. Όχι όμως βέβαια, όπως το μετεπολίμαντο υπηκεμφανό, όπου είναι η κύρια πηγή των βαρύτερων στοιχείων από το οξυγόνο, δεν βρίσκονται εύκολα για στο σύμπαν. Και είναι και αυτά τα οποία βέβαια έχουμε και εμείς στο σώμα μας και στη γη. Λοιπόν, το κύμα της έκρηξης που αφορά καλή ταχύτητα του νεφους είναι κάπου στα 20 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, μεταφέρει τα στοιχεία αυτά στο μεσοαστρικό χώρο. Λοιπόν, βλέπετε από πίσω μια έκρηξη προκεφανούς, όπως έχουμε δει τόσες πολλές φορές, αυτού 1987α. Εδώ η σούπερνόβα του Κέπλερ, γνωστή, που έγινε το 1604 και για περίπου ότι ήταν μόνο οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες στην Ευρώπη να αναφέρθηκαν, ενώ ήταν για δύο χρόνια φωτεινός. Αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο. Η Εκκλησία έφταγε. Ναι, διότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το σύμπαν είναι δεν αλλάζει, είναι αμετάβλητο. Οπότε
δεν πάει να στείλει στον ουρανό και απαγόρευσαν καν να το αναφέρουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το βλέπουμε σε διάφορα. Είναι μια σύνθεση διαφόρων μικροκύματος. Βλέπουμε, ας πούμε, τι φαίνεται στο ορατό από το Χάμπλ. Δεν φαίνονται και πολλά πράγματα. Στην ουσία, αυτό που βλέπουμε στο πρώτο στο ορατό είναι το οστικό κύμα το οποίο συγκρούεται με κάποιες μεγάλες συμπυκνώματα αερίου. Αλλά τα άλλα μικρόκυματα σας δείχνουν πολύ περισσότερα. Και όπως στο υπέρυθρο, όπου το οστικό κύμα έχει θερμάνει, ας πούμε, αέρια και ακτινοβολούν σε αυτό το μικρόκυματος ή σε αυτήν την αισχύ. Όπου είναι πολύ θερμά, συγκεκριμένα εδώ βλέπουμε πολύ θερμά αέρια, μεγάλες ενέργειες. Γενικά τα υπολείμμα υπεργεωφανών πάλι δεν έχουμε και δεν μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε πολλές παρατηρήσεις στο ορατό, αλλά κυρίως στο ραδιοφωνικό μέρος του φάσματος, σε αυτήν την αισχύ και στο υπέρυθρο. Νικόλα, δεν έκανα κάποιο λάθος. Στα εξωγαλαξιακά θα μου πεις το οπτικό αρκετά. Οκ. Είδατε. Λοιπόν, η δική μας. Ναι. Απλά τώρα τελειώσαμε με την απλή αναφορά των διαφόρων ειδών μεσοαστικής ύλης. Τα περάσαμε αρκετά επιφανειακά, απλά θα ξέρουμε ποια είναι και κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Και μπορούμε να πούμε τώρα στο δεύτερο μέρος που είναι η γέννηση των αστέρων και η δημιουργία της ζωής, όπου θα δούμε τη σημασία όλων αυτών που είπαμε πριν. Αρχικά έχουμε τις περιοχές, αυτό που είπα και στην αρχή, του υδροτέρου υδρογόνου και το μοριακό νεφό, μοριακό υδρογόνο. Οπότε τα αλήθεια γέννηση των άστρων. Λοιπόν, σε αυτό το πολύ καλό φυσικό σχήμα μπορούμε να δούμε αυτό που βλέπετε σαν συννεφάκι είναι το μοριακό νέφος ή νέφος του τετέρου υδρογόνου με προσμίξεις κόνης γενικά. Όπως τα περισσότερα στην δυτική πλειοψηφία των νέφων στους γαλαξίες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν για κάποιο λόγο που συνήθως είναι οι θεωρίες λένε για δύο, φαντάζομαι ισχύουν και τα δύο, μπορεί να δημιουργηθεί κάποιος αστέρας από κάποια τυχαία συμπύκνωση βαρετική σε ένα μέρος του νέφους λόγω ίσως του βάρους των διάφορων μορίων ή από κάποια ακουστική από κάποιο ακουστικό κύμα που έρχεται από έναν διπλανό σούπερνόβα και όχι μόνο σούπερνόβα, ίσως και από ένα πλανητικό νεφέλωμα. Βέβαια η σούπερνόβα είναι η κυριότερη θεωρία. Ένα σούπερνόβα λοιπόν εκκρίνεται δίπλα, πέφτει πάνω το αστικό κύμα του σούπερνόβα πάνω στο νέφος που είναι σε μια χαρά φάση ισορροπίας και καταστρέφει ας πούμε την ισορροπία που υπάρχει και δημιουργεί βαρικές καταρρεύσεις σε βαρικές συμπυκνώσεις σε διάφορα σημεία και δημιουργούνται τα διάφορα αστέρια. Το θέμα είναι τι πιάσια θα δημιουργηθούν. Αν δημιουργηθούν όμικρον και εμπέ, όχι πολλά, λίγα, αυτά βλέπουμε ότι στο δεύτερο νέφος της εικόνας βλέπω ότι λέει μίσο νέμπουλα. Είναι αυτό που είπαμε, νεφελώματα εκπομπής. Αρχίζουν σιγά σιγά, όταν μπουν στην κύρια ακολουθία, να... Αυτά λοιπόν που δημιουργούνται, μοριακό νέφος, και όταν αρχίζουν να υπέρχουν συμπεριόντες αυτό που είναι φωτές συμπεριόντες, ιονίζουν σιγά σιγά το γύρο τους, το γύρο μέρος. Και βλέπετε, μίσο νέμπουλα. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να συνεχίζει. Όταν αυτοί θα εκραγούν, γιατί η ζωή αυτών των άστρων είναι κάπου 100 εκατομμύρια χρόνια, και είναι πολύ λόγια να συμβάτω, θα κάνουν και αυτά σούπερνόβα. Εάν σούπερνόβα το στο κύμα θα δημιουργήσει άλλες συμπτώσεις και βαρύτερα στοιχεία, και πάμε παρά την αρχή. Βλέπετε εδώ First Generation, πρώτη γενιά άστρα, δεύτερη γενιά άστρα. Λοιπόν, και σιγά σιγά φτάνουμε σε. τώρα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Μπορεί και για 1,5 δις. Το μοριακό νέφος, το νέφος του δεύτερου υδρογόνου που υπήρχε στην αρχή, να έχει γίνει εξ ολοκλήρω, να έχει δημιουργηθεί ιονισμένο υδρογόνο, πλάσμα. Λοιπόν, και βέβαια και πάλι από το πλάσμα δημιουργούνται από το ουδετέρου υδρογόνου, ιονισμένο υδρογόνο, να δημιουργούνται και άλλα αστέρια. Σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε αυτό που έλεγα, ότι βλέποντας οπτικό, ας πούμε αυτό το χάρτη που βλέπετε στην αριστερή, μέσα σε ένα νέφος ουδετέρου υδρογόνου δεν βλέπουμε και πολλά πράγματα.
στο τραπέζι είναι αυτό. Στο υπέρυθρο δημιουργούνται, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άστρα μικρά που δημιουργούνται. Όπως έδειξα εδώ πριν. Δημιουργούνται η πρωτοπλανητική δίσκη, αυτή είναι μια καλλιτεχνική απεικόνηση. Πραγματική πρωτοπλανητική δίσκη, που λέω ότι είναι απλά καλλιτέχνηση αυτή τη δίσκη. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Λοιπόν, και σε αυτά τα πρωτοπλανητικούς δίσκους θα δημιουργηθούν κάποιοι πλανήτες, ανάλογα βέβαια τώρα η ζωή τους εξαρτάται από το αστέρι που θα είναι. Καλό να είναι από τον ήλιο μας, σαν τον ήλιο μας και μικρότερα. Και σε εδώ καταλήγει κάτι σαν τις Πλειάδες, ένα τελικά νέφος μεγάλο, τεράστιο, διαστάσεων, σαν το τέλειο υδροχόνου, να έχει φτιάξει ένας τυπικός μύρος. Εντάξει, βέβαια οι Πλειάδες είναι όλα γαλάζια άστρα, δηλαδή φτάνει να έχουμε κάτι τέτοιο, να έχει εξαφανιστεί το νεφέλωμα και έχει ένα μικρό μέρος. Λοιπόν, και πώς συνδέονται αυτά με τη ζωή. Στην αρχή μίλησα για τα μοριακά νέφη. Και είπα ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία. Οι ραδιοαστρονόμοι έδειξαν ότι, απέδειξαν μάλλον, ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα σημαντικά που γράψει στο πίνακα, όπου είναι μοριακό υδροφόνο, νερό, αμμονία, υδροκιάνιο, φορμαλεϊντή, κάπως έτσι, και δεν θυμάμαι το... Ναι, μετά το νερό, μεθάνιο λέει, ναι, μεθάνιο. Λοιπόν, τώρα, όλα αυτά, οι καλοί βιολόγοι και χημικοί, τι είπατε? Υδροκιάνιο. Ναι, το υδροκιάνιο το είπα. Οι βιολόγοι μας και χημικοί, πριν κάνουν τους αστροφύσικους, υπέθεταν με θεωρίες ότι η πρωτοπλανητική μας ατμόσφαιρα, όταν ο πλανήτης ήταν πολύ νέος, είχε αυτά τα στοιχεία. Θέλετε να περάσετε μέσα εσείς που καθώς το έχει, τι κάνετε εκεί? Θέλετε να κάτσετε? Να περιμένετε, δεν είναι κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή στο καναπέ ή πάτε μέσα. Δεν είναι πολύ ακόμα. Θα αργήσει λίγο. Όχι, τελειώνω. Αλήθεια. Ναι, πάντα μου πες από πολύ πολλά. Λοιπόν, πού είμαστε? Ναι, λοιπόν, ότι υποτίθεται ότι η ατμόσφαιρά μας όταν πλανήτης ήταν νέος ακόμα, είχε αυτά τα πολύ σημαντικά μόρια. Ειδικά το νερό, το μεθάνιο και την αμμονία. Λοιπόν, και υποτίθεται πάλι, σύμφωνα με θεωρίες παλιά και τώρα βέβαια, ειδικά, με τις ηλεκτρικές εγκαινώσεις που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο και την αυτονομολία στους υπεριόδες που ήταν διάχυτη, βλέπουμε και στο εργαστήριο ότι μπορούν από αυτά τα ανόργανα μόρια να δημιουργηθούν οργανικά μόρια. Και από τα οργανικά μόρια, πάλι με τη βοήθεια των ηλεκτρικών εγκαινώσεων και της υπεριόδης αυτονομολίας, να δημιουργηθούν πρωτεΐνες. Βέβαια όλα αυτά σε τυχαία ίσως και λίγο κάποιοι ας πούμε διαφωνούν. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει ο Θεός που βάλει το χέρι του και δημιουργήθηκε τα οργανικά μόρια. Τέλος πάντων, προτείνεται τα νουκλεϊκά οξέα. Όπου ο θεμέλιος μύθος της έβγαια ζωής όπως τη ξέρουμε τουλάχιστον στο πλανήτη μας. Και όλα αυτά. Είναι η δεύτερη θεωρία. Αυτή είναι η πρώτη θεωρία. Οπότε βλέπουμε πως τα μοριακά νέφη, τα οποία προέρχονται από το δέντρο υδρογόνο και δημιουργούνται επειδή υπάρχει αυτό το 1% απειροελάχιστο ποσοστό σκόνη στο σύμπαν, καταφέρνει να μας δώσει αυτά τα μόρια, τα οποία όταν δημιουργείται ο πρωτοπλανητικός δίσκος που έδειξα και δημιουργούνται κάποιοι πλανήτες, μπαίνουν στην ατμόσφαιρα. Έχουν προστατευτεί από την περίοδο αυτοβολία λόγω της σκόνης και με τις ηλεκτρικές εγκαινώσεις και την αυτονομολία καταφέρουμε να μας δώσουν τις πρωτεΐνες τελικά και τα νοκλεϊκά οξέα που αποτελούν το DNA μας. Θέλω να πιστεύω ότι η συγκεκριμένη θεωρία στέκει και ότι είναι αποδεκτή γενικά. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάποια διαφωνία. Η εναλλακτική θεωρία, που όχι βέβαια ότι είναι πολύ διαφορετική, είναι πάλι ο ίδιος ο μηχανισμός υπάρχει, δημιουργούνται τα μόρια, απλά ο Χόιλ, ο μεγάλος αυτός αστροφυσικός και λίγο ερευνητικός σε κάποιες απόψεις κάποιες φορές, πίστευε ότι μπορούσαν να δημιουργηθούν οργανικά μόρια στο διάστημα. Ενώ ξέρουμε τώρα ότι οργανικά μόρια, εντάξει, έδειξε και πριν ότι υπάρχουν,
Το θέμα είναι ότι μίλησε για μεγάλα οργανικά μόρια και ότι μπορούν να φτιαχτούν ακόμα και οι αζωτούχες βάσεις, τα αμινοξέα και οι πρωτεΐνες στο διάστημα, να επιβιώσουν και μέσω μετεωρητών του κόκκινου σκόνης να καταφέρουν να φτάσουν στην ατμόσφαιρά μας κατευθείαν. Δηλαδή, όχι να δημιουργηθούν, όπως σας είπα πριν, με την ατμόσφαιρα της γης λόγω των εγκαινώσεων και της ακτινοβολίας, αλλά να έρθουν έτοιμα στη γη. Και βέβαια και αυτή είναι μέρος της θεωρίας της πανσπερμίας, όπου υποτίθεται ότι σε πλανητικά αισθήματα ενός μεγάλου κεντρικού αρχικού νέφους, υποτίθεται ότι αυτοί οι μετεωρίτες άφταναν σε όλα τα πλανητικά αισθήματα και στους περισσότερους πλανήτες και ανάλογα με τις συνθήκες θα μπορούσε να επικρατήσει ζωή. Δεν ξέρω για αυτή τη θεωρία. Υπάρχουν κάποιες μελέτες όπου δείχνει κάποιους ρυθμούς απορρόφησης κάποιων μορίων και δημιουργίας και σταθερότητας πάνω σε μετεωρίτες που έχουμε βρει και πάνω στη γη από παλιά πετρώματα. Τι να πω. Είναι μια διαφορετική θεωρία και αυτή. Απλά, αν ισχύει αυτή η θεωρία, θα μπορούσε να σημαίνει ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και ίδιες μορφές ζωής, τουλάχιστον παρόμοιες, με ίδια χημεία, σε πάρα πολλά μέρη του γαλαξία, ίσως, μην πω το σύμπαν. Λοιπόν, αν έγινε έτσι εδώ γνωστός, γιατί αν δεν έγινε και αλλού έτσι. Και αυτή είναι μια ερώτηση που έχει βασανίσει πολλούς. Γενικά, εντάξει, δεν θα μιλήσω για πάθη να προπάγει και εξωγήινους. Απλά το θέμα είναι ότι είδαμε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τα μοριακά νέφη υπάρχουν παντού. Τα έχουμε δει στην γαλαξία μας, σε όλο το μήκος της γαλαξίας μας στην κλάδο. Τα έχουμε δει σε άλλες γαλαξίες. Τουλάχιστον στο ορατό μέρος του σύμπαντος. Οπότε, αυτοί που υπάρχουν αυτά τα μοριακά νέφη, δημιουργούνται αστέρες O και B, δημιουργούνται το ιονισμένο υδροχόνο, δημιουργούνται η εκρήξη supernova από τα αστέρια που πεθαίνουν και σε όλο το σύμπαν βλέπουμε ότι με το ίδιο μηχανισμό μπορούν να υπάρχουν τα βαρύτερα στοιχεία που θα καταλήξουν να φτιάξουν τα μακρομόρια και τις αζωτούχες βάσεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και μια βιβλιογραφία. Έχω φέρει κάποια τα βιβλία αυτά που θα τα δει όπως στο τέλος. Το αστέρι και μουσαστική που κάνουμε σε αστροφυσική 2 του κ. Γκούντε στο Πανεπιστήμιο. Η αστροφυσική του ΣΟΥ που είναι δανεισμένη από το. Εκδόσει τη Πανεπιστημιακή Κρήτη, δανεισμένη από το. Πανεπιστήμιο του Ορίωνα. Το αθέατο σύμπαν. Ωραίο βιβλιαράκι που έχει πάρα πολλά ίδια στο αστική και μιλάει για αυτή. Και ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, όπου δεν το ξέρουν πάρα πολύ, η εισαγωγή στη φύση των αστικών συστημάτων, όπου γενικά η ουσιαστική λέει και για άλλα θέματα έχει όλη τη φυσική και μαθηματικά. Και τέλος, αλλά όχι χειρότερη βέβαια, η ραδιοστρομία του κ. Ζαφυρόπουλου, που έχουμε κάνει για τα φάσματα των διαφόρων μορφών και κυρίως των υπερκεφανών, και τα δύο site, αστικών και Wikipedia. Αυτά γενικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Απλά ίσως ένα τελευταίο σχόλιο ότι από όλα αυτά, από αυτή την αλυσίδα που βλέπουμε, πώς όλα συνδέονται μεταξύ τους, προκύπτει πραγματικά θαυμασμός για το μεγαλείο, ας πούμε, της λειτουργίας του σύμπαντος και πώς στην πραγματικότητα είμαστε όλοι ξεκινήσαμε από κάποια μόρια σε ένα μοριακό νέφος και μάλλον εκεί θα καταλήξουμε και θα δώσουμε ίσως τα μόρια μας για να φτιαχτεί κάποιος άλλος πλανήτης κάπου μια ζωή, ίσως στο μέλλον. Τελευταία διαφάνεια, αυτό εδώ, αφαιρωμένη ίσως ερωτευμένη του Ορίωνα. Τον εφαιρώ της καρδιάς. Ξέρω ότι θα πέρασε το βρήμα και ίσως ότι κάθε μέρος θα μπορούσε να μια μιλία από μόνο του, αλλά... Για πρώτη επαφή καλά. Ναι, ήταν μια στρογική επαφή, γιατί δεν θυμάμαι αν κάνει για μέσα στην κοινή γενικά πάνω στο παρελθόν. Ορίστε, δεν έχει. Όλα τα καταλάβατε. Όλα τα καταλάβατε. Θα είναι τέλεια. Τέλεια. Είναι κατανόμενο. Ένα θα δείξει. Εντάξει,
αν έχω πει ακόμα και κάτι που χρονολογία και κάποιος δεν καταλαβαίνει κάτι, μπορεί να ρωτήσει. Έλα, να ρωτήσει. Εγώ θέλω να πω κάτι. Στο ρεκόρμα της Ροζέτας, τι είπαμε ότι είναι περιοχή τα 1 που ενδέχεται να γίνει τα 2. Βασικά είναι τα 2 πια. Απλά υπάρχει αυτό το. Το κόκκινο που είναι στη σφαίρα. Το κόκκινο είναι δυσμένο πάνω πια. Το θυμήθηκα πιο μετά. Απλά όμω οι πίεσει αυτοκίνητε από τα αστέρα αρχικά έσπρωξε. Και δημιούργησε αυτό το κενό. Και μετά όμω όταν πήγε στην Ευρωπαϊκή και άρχισε να φέρνει φωτόνε στην περίοδο, τότε άρχισε η όντιση με τον γύρο. Δεν σα έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο μιλητή ότι όλα τα κάνει φύση και δεν έκανε τίποτα κανεί άλλο. Έβαλε και το θεολογικό στοιχείο με ερωτηματικό. Μόνο είπε μια λέξη μόνο. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι Θεός. Ποιος είναι ο Θεός, δηλαδή. Απλά τουλάχιστον εξηγούνται κάποια πράγματα. Ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ποιος είναι ο Θεός. Τον έχει δει κάποιος. Τον έχει δει κάποιος. Πώς θα τον περιγράψουμε. Δεν γίνεται. Ξέρω, ίσως είναι αυτό που πάμε και κάνουμε δωρεά μορίων. Αυτό που είπατε στο τέλος παραγγελίας. Υπάρχει κάποια οντότητα που δεν έχει μορφή, είναι άγιοι, αλλά κάτι κάνει. Εντάξει, αυτό συζητάμε. Γιατί να μην συζητάμε. Ο άνθρωπος προβλημάτισε. Ναι, εντάξει, πέρα από τα θετικά της φυσικής ή των μαθηματικών, έτσι είναι και η φιλοσοφική πλευρά της ιστορίας. Έτσι είναι. Σήμερα γιορτάζει ποιο μπορεί να σου αποκλείσει την προφόρτητα των σκέψεών σου και των δεδομένων σου. Λοιπόν, επειδή σήμερα βιαζόμαστε. Θα πέσει στο ελληνικό.